Σοβαρά εμπόδια, κύριε Υπουργέ, στη λειτουργία της αντιμετωπίζει με ευτική γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων λόγω της έλλειψης προσωπικού που αφορούν 4 τμήματα με κυκλικό ωράριο, με ευτήριο, λεγοίδες, γυναικολογική και παθολογία κύησης. Επίσης, τα τακτικά εξωτερικά με ευτικά και γυναικολογικά ιατρία. Τμήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα όπως η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η μονάδα εμβριομετρικής είναι καλυμμένες με 33 θέσεις. Οι κενές 33 από τις 43. Οι κενές οργανικές θέσεις φτάνουν τις 10, ωστόσο τα πραγματικά κενά είναι περισσότερα. Αν συνυπολογιστούν οι 5 αποσπάσεις εκτός νοσοκομείου και η μία μακροχρόνια εκπαιδευτική άδεια. Οι σοβαρές αυτές ελλείψεις σε προσωπικό μεών και μεευτών δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον ούτε από τους 5 επικουρικούς, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31/12 του 2024. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού με προκηρύξεις και την παραδοχή ελλείψεων σε ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η τελευταία προκήρυξη προβλέπει πανελλαδικά μόλις 66 μόνιμες θέσεις ΜΕΟΝ και ΜΕΕΦΤΟΝ, εκ των οποίων μόνο οι δύο είναι για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Δηλαδή, οι μόνιμες θέσεις που προκηρύσσονται αφενός δεν καλύπτουν τα κενά και αφετέρου αφήνουν εκτός συμβασιούχους του κλάδου που δουλεύουν χρόνια, τη στιγμή που τα λειτουργικά κενά πανελλαδικά σύμφωνα με τους επιστημονικούς συλλόγους φτάνουν τα 1000 άτομα. Αποτέλεσμα λοιπόν των σοβαρών ελλείψεων σε μόνιμες ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ είναι τμήματα της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική βαρύτητα όπως η παθολογία της κύησης που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων κατά την διάρκεια της κύησης να λειτουργούν οριακά. Στο συγκεκριμένο τμήμα, οι βάρδιες όλο το 24ωρο για όλες τις μέρες της εβδομάδας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις 5 ΜΕΕΣ, 4 μόνιμες και 1 επικουρική. Με αποτέλεσμα είτε να μην δίνονται τα εβδομαδιαία ρεπό, είτε το νοσηλευτικό προσωπικό να επιβαρύνεται με καθήκοντα και υποχρεώσεις που δεν ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της μεευτικής φροντίδας. Εν όψει μάλιστα των καλοκαιρινών αδειών, ορισμένες βάρδιες στην παθολογία κύησης θα καλύπτονται από ΜΕΕΣ μεευτές των άλλων υποστελεχωμένων τμήματων της μεευτικής κλινικής, που θα είναι προφανώς σε βάρος της ομαλής και ασφαλής λειτουργίας τους. Λόγω άλλωστε και των σοβαρών αυτών ελλείψεων σε ΜΕΕΣ μεευτές, τα επίγοντα περιστατικά στη γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντιμετωπίζονται εντός της κλινικής και όχι στα ΤΕΠ, όπως η νομοθεσία αλλά και η διοντολογία επιβάλλει, επιβαρύνοντας το περιβάλλον των χειρουργημένων ασθενών και το προσωπικό. Μάλιστα, η έναρξη των επαγγελματινών γυναικολογικών χειρουργείων θα επιβαρύνει την κατάσταση, διότι το ίδιο προσωπικό, οι 5 ΜΕΕΣ, δηλαδή 3 μόνιμες και 2 επικουρικοί, μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό, στο οποίο οφείλονται ρεπά από το 2023, καλούνται να παρέχουν γυναικολογική και νοσηλευτική φροντίδα σε μεγαλύτερο αριθμό μετεγχειρητικών ασθενών από ό,τι προηγούμενα. Με δεδομένο τον ιδιαίτερο και πολυδιάστατο ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος των ΜΕΟΝ μεευτών σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή, την προαγωγή της μητρότητας, την φροντίδα της γυναίκας κατά την περιγεννητική περίοδο αλλά και την νεογνική φροντίδα. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της μεευτικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων? Έχετε το λόγο, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στην ελληνική γλώσσα, όταν η λίγουσα είναι μακρά, ο τόνος κατεβαίνει. Οδός Πανεπιστημίου, σοκολάτα, αμυγδάλου, άρα εξάρχου. Καλά το είπατε. Μια χαρά είναι. Ακούγεται πιο ωραία στο αυτή. Το εξάρχου, σωστό στη δημοτική, βαράει λίγο στο αυτή. Είστε παλιά και είπατε πολύ ωραία. Εξάρχου, λοιπόν. Λοιπόν, αγαπητέ και συνάδελφοι, σήμερα τον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων λειτουργεί με ευτική γυναικολογική κλινική με τις ειδικές μονάδες με συνολικό αριθμό κλινών 75. Στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται 43 οργανικές θέσεις του κλάδου ειδικότητας ταθέψιμων με ευτικής και υπηρετούν 33. 43 προβλέπονται, 33 υπηρετούν. Γιατί? 3 είναι αποσπασμένες σε άλλες υπηρεσίες, 2 λόγω συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο και 1 ως αιρετή στην τοπική αυτοδιοίκηση και 1 σε μακροχρόνια εκπαιδευτική άδεια. Σήμερα όμως οι κενές οργανικές θέσεις είναι 0, διότι 10 υπολοιπόμενες οργανικές θέσεις είναι δεσμευμένες και ήδη έχουν προκηρυχθεί. Άρα περιμένουμε τα αποτελέσματα για την πλήρωση των θέσεων. Ειδικότερα, έχουμε δέσμευση 1 θέση με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη των ΟΕΔ. Έχουμε στην προκήρυξη 6 ΚΑΠΑ
μία θέση θα θέψουμε με ευτικής, μία θέση θα θέψουμε με ευτικής διορισμού, πέμπτη κατά σειρά αναπλήρωση και αναμένουμε αποδοχή. Στην προκήρυξη 2K, δύο θέσεις θα θέψουμε με ευτικής, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και έχουμε και 5 θέσεων ταφέψεων με ευτικής που είναι τώρα έτοιμες να προκηρυχθούν. Στην προσπάθεια κάλυψη των αναγκών στο προσωπικό είναι λόγω ειδικότητα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, κατόμιση σχετικού αιτήματος, η πρόσληψη 4 επικουρικών υπαλλήλων του κλάδου ταφέψεων με ευτικής, σύμβαση των οποίων λύγει 31/12/24 και θα ανανεωθεί η σύμβασή του. Το λέω εδώ για να το πείτε. Επλέον υπηρετεί στο νοσοκομείο μία υπάλληλο του συγκεκριμένου κλάδου και ειδικότερο με σύμβαση ΙΔΟΧ που έχει μετακινηθεί από άλλο νοσοκομείο. Άρα, με τους επικουρικούς, με τους υπηρετούντες, η μονάδα λειτουργεί και όταν ολοκληρωθούν οι προσλήψεις θα έχει 0 κενά. Έχετε, κύριε Έξαρχε, το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διαπιστωμένα ελλείψεις, κύριε Υπουργέ, παρά αυτά που λέτε και τα λοιπά, αυτά δεν είναι δικά μου εδώ πέρα, έχουν και με επιστολές και στο διοικητή του νοσοκομείου και είναι γνωστά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτές οι ελλείψεις, είναι περισσότερες. Γιατί δεν παίρνετε υπόψη ότι αυτό το οργανόγραμμα του 2012 και τα πράγματα από τότε έχουν αλλάξει. Μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση και συνολικότερα δηλαδή στο νοσοκομείο. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και με τέταρτο κτίριο και με μονάδα λοιμωδών, με εμβολιαστικά κέντρα κτλ. Να μην τα αναφέρω. Δηλαδή υπάρχουν νέα δεδομένα που αυτόν τον παλιό κανονισμό τον κάνουν πλέον ανεπαρκή. Η γυναικολογική με ευτική κλινική, με τμήμα παθολογίας κύησης, με εντατική νοσηλεία νεογνών, τη μοναδική σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα και Δυτική Μακεδονία. Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το ίδιο και αυτή, μοναδική στην ευρύτερη περιοχή. Τμήμα εμβριομητρικής, μοναδικό και αυτό, με εξειδικευμένες εξετάσεις. Λειτουργούν λοιπόν όλα αυτά με ελλείψεις, με αποτέλεσμα αυτό που είπα και πριν, να μην παίρνουν ούτε τα εβδομαδιαία ρεπό οι μέες και οι μεευτές για να μπορέσουν να καλυφθούν οι βάρδιες. Οι περισσότεροι δε, παρόλα αυτά που λέτε, έχουν να πάρουν, τους οφείλεται η κανονική άδεια του 2023. Δηλαδή, έχουμε ένα εξαντλημένο προσωπικό που οι περισσότεροι έχουν και πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, εργάζονται σε συνεχόμενες εξοντωτικές βάρδιες, αυξάνοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο και τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους που φυσικά με συνέπειες στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Και σαν να μην φτάνανε αυτά, που εντάξει αυτά μπορεί να πει, καταλαβαίνω πως σκέπτεστε, μπορεί να πει κανείς, τους τεντώνω για να βγει η δουλειά. Σαν να μην φτάνανε λοιπόν αυτά, από τον περασμένο Μάρτιο βάλατε στο προσωπικό της γυναικολογικής κλινικής και άλλα επιπρόσθετα καθήκοντα που εκθέτουν τους ίδιους και τους ασθενείς σε κινδύνους. Ποια είναι αυτά λοιπόν? Πλέον, τα έκτακτα και επίγοντα περιστατικά δεν αντιμετωπίζονται στα ΤΕΠ λόγω έλλειψης χώρου και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά κατευθείαν στην κλινική, χωρίς κανέναν προηγούμενο ιατρικό έλεγχο. Σε μια κλινική δηλαδή που τηρεί αυστηρά κριτήρια ελέγχου των ασθενών και των συνοδών για μεταδοτικές νόσους, οι ασθενείς μετά την διαλογή στα ΤΕΠ έρχονται κατευθείαν στην κλινική χωρίς κανένα έλεγχο. Περιμένουν έως και μισή ώρα για να βρεθεί γιατρός, γιατί εφημερεύουν 3 γιατροί για 2 μευτικές κλινικές, μευτήριο, γυναικολογική κτλ. Και σε πολλές περιπτώσεις εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι δεν χρειαζόταν καν εισαγωγή. Και αυτά γιατί σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν υπάρχει ΤΕΠ. Όπως φυσικά προβλέπετε, το ξέρετε καλά από τον νόμο. Και βέβαια, μια και το συζητάμε, αλήθεια, τι γίνεται με τα ΤΕΠ, κύριε Υπουργέ? Το έχουμε ξαναθίξει αυτό το θέμα και στο παρελθόν. Ξεκινήσατε με μια μελέτη 22 εκατομμύρια, πέσατε από το περιβόητο και αμαρτωλό Ταμείο Ανάκαμψης, το απεντάξατε. Πέσατε στα 9, μετά στα 4,5. Η κυρία Κεφάλα πέρυσι διαβεβαίωνε πέρυσι το Μάιο ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει χρηματοδότηση. Φτάνει ο άλλος ο Σεπτέμβριος και πραγματικά, κυριολεκτικά δηλαδή, δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτό το θέμα που είναι πραγματικά κρίσιμο? Όλα αυτά φυσικά τα προβλήματα σας είναι γνωστά από τις επανελειμμένες αναφορές των μεών και των μεευτών στον διοικητή. Τώρα, και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτάκι. Το ότι δεν παίρνετε μέτρα, κύριε Υπουργέ, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, κατά τη γνώμη μας, ούτε ανικανότητα δική σας είναι, ούτε των προκατόχων σας. Το αντίθετο. Είναι συνειδητή επιλογή για να οδηγήσει στην ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση της γυναικολογικής μευτικής φροντίδας και στην περιοχή μας. Γι' αυτό δεν στελεχώνεται και τα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ απλό, με ένα σβάρο δηλαδή δύο τριγώνια. Και γίνεται εξοικονόμηση πόρων, όπως είπατε πριν, με τη δημοσιονομική αντοχή κτλ.
πόρους που θα κατευθυνθούν στην λεγόμενη ανάπτυξη, δηλαδή στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων που είναι και το Ευαγγέλιο σας, και ταυτόχρονα δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για ιδιωτικές κλινικές και ήδη αυτό φαίνεται, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, γίνει γνωστό ευρέως για ιδιωτική γυναικολογική κλινική μεγάλη στην περιοχή. Και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι εξασφαλισμένο το κέρδος και γι' αυτό εξάλλου επενδύουν. Εσείς είστε του καπιταλισμού, όπως λέτε. Φροντίσατε λοιπόν εσείς με την πολιτική σας γι' αυτό. Τι χρειάζεται ο επιχειρηματίας? Γιατρούς. Με το νέο νομοσχέδιο. Ολοκληρώστε όμως. Τελειώνω. Τους δίνετε. Δίνετε δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να δουλεύουν και σε ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή να φεύγουν από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και να πάνε στα ιδιωτικά. Ασθενείς βεβαίως υπάρχουν, ασθενείς πελάτες. Ξέρουμε όλοι πώς γίνονται αυτά. Αφού φροντίσατε να βρίσκονται τα νοσοκομεία σε αυτά τα χάλια και πελατεία λοιπόν εξασφαλισμένη. Έχουμε παραδείγματα και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και το τεχνητό νεφρό στα Γιάννενα που δημιουργήθηκε και το κέντρο αποκατάστασης που πανελλαδικά από τα 40 δημόσια λειτουργούν τα 12, επομένως πήγαινε παρακάτω εδώ στα 300 μέτρα, είναι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αν θέλετε είναι και τα πολλά τα λεφτά εδώ πέρα, σε όλη τη χώρα 6 δημόσιες, 40 ιδιωτικές. Μία στην Ήπειρο Δυτική Μακεδονία, ήταν σε αναστολή 4 μήνες, τώρα την λειτουργείται με μπλοκάκι. Με συνταξιούχο γιατρό. Έχετε διπλασιάσει το χρόνο σας. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Νοσοκομεία λοιπόν αυτοχρηματοδοτούμενα, με γιατρούς που τα πουλάνε υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες. Αυτό είναι το όραμά σας για το νέο ΕΣΥ.